Σε λίγες ημέρες βάζει το εθνόσημο και το έκτο μαχητικό Ραφάλ και σύντομα αναμένεται να φτάσουν στην 114 πτέρυγα μάχη στα νέα μαχητικά αεροσκάφη της χώρας μας. Οι προετοιμασίες στην Τανάγρα Βιωτίας είναι πυρετώδεις με τα στελέχη να προετοιμάζουν τους χώρους που θα γίνουν η φωλιά των νέων ελληνικών μαχητικών. Οι πρώτοι Έλληνες χειριστές που μετέβησαν στη Γαλλία για να μάθουν τα μυστικά του Ραφάλ F3R έχουν κλείσει τουλάχιστον 9 μήνες εκπαίδευσης και πλέον πετούν μόνοι τα ελληνικά νέα μαχητικά, με 5 από αυτά να έχουν ήδη στα φτερά το εθνόσημο. Πρόκειται για 2 διθέσια και 3 μονοθέσια μαχητικά, ενώ και το έκτο που θα βάλει το εθνόσημο στα φτερά την παραμονή των Χριστουγέννων είναι επίσης μονοθέσιο. Από τη στιγμή που και το έκτο μαχητικό ντυθεί στα γαλανόλευκα, τότε θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την έλευσή του στην Ελλάδα, με το παράλληλο πακετάρισμα οπλικών συστημάτων, διαφόρων αναλώσιμων υλικών και ορισμένων ανταλλακτικών. Το χρονοδιάγραμμα προχωρά με απόλυτη συνέπεια και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ελληνικά Ραφάλ αναμένεται να τροχοδρομήσουν στην 114 πτέρυγα μάχης το 3ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, υλοποιώντας έτσι μια σπουδαία συμφωνία με τη Γαλλία.